Αυστηρό μήνυμα για μεσοτερματισμό των παράνομων ενεργειών του στην Κυπριακή ΑΟΣ στέλνει σε φατή και υποστηρικτικά του πλοία το Ράδιο Κύπρος. Διεξάγεται παράνομες επιχειρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενέργειές σας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοείας και διαπράτετε σοβαρά ποινικά αδικήματα βάσει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτοί οι οποίοι είτε ως επικεφαλής σκαφών είτε ως υποστηρικτικές υπηρεσίες ενέχονται στην παραβίαση, εφόσον αυτή γίνει, της Κυπριακής ΑΟΣ με παράνομες εργασίες, βεβαιότατα μπορεί να διωχθούν στην διεθνή δικαιοσύνη. Αγνοώντας πλήρως τις αυστηρές υπόδειξεις Βρυξελών, Μόσχας και Καΐρου, η Τουρκία συνεχίζει αποθρασιμένη να ετοιμάζει το Φατίχ για δράση. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει πάντοτε τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, αλλά και εξαιτίας του ότι είναι εγκύτρια χώρα του λαού της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου και να μην επιτρέψει τετελεσμένα. Το καμάρι της Άγκυρας έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία σταθεροποίησης του 36 ναυτικά μίλια δυτικά της Χερσονήσου του Ακάμα, προκειμένου τις επόμενες μέρες να περάσει από τα λόγια στις πράξεις, κατεβάζοντας το τρυπάνι στον Κυπριακό βυθό. Πληροφορίες του Αλφα θέλουν πάντως στο πλευρό του γεωτρύπανου να βρίσκεται φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού αλλά και υποστηρικτικό σκάφος με πολυεθνικό πλήρωμα, μεταξύ του οποίου και Ευρωπαίοι υπήκοοι. Σε πλήρη κινητοποίηση και το Υπουργείο Άμυνας με τον Σάβα Αγγελίδη να έχει ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του σε Παρίσι και Κάιρο, εν αναμονή της άφιξης την Τετάρτη στην Κύπρο του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, με σκοπό την ανασκόπηση των εξελίξεων. Στον χώρο των αντιδράσεων μπήκε σήμερα και η Ουάσιγκτον, επαναλαμβάνοντας σε αυτόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποθαρρύνουν κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή. Για χλιάρες αντιδράσεις κάνει λόγο ο άντρος Κυπριανού που καταγγέλει τους τουρκικούς λεονταρισμούς. Καταρρύπτουν και το επιχείρημα ότι εθωρακίστηκε η ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα αναμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση τα μεγάλα λόγια τα οποία έλεγε εν όλων αυτών το τελευταίο διάστημα να βρει τρόπο να εφαρμοστούν στην πράξη. Την τουρκική προκλητικότητα καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.